Κύριε Στασιάδη, συνήθως στα μάτια του ΠΑΟΚ μπαίνουν γρήγορα γκολ. Σε αυτά που το δέχεται, συνήθως τα χάνει, σε αυτά που το βάζει, συνήθως κερδίζει. Είναι το σημείο κλειδί και σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Αλλά σήμερα ήμασταν καλοί. Στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδυνέψαμε καθόλου. Είχαμε φάσεις, μπορούσαμε να έχουμε κι άλλο γκολ. Βέβαια, ένα γρήγορο γκολ στην κατάσταση που είναι και η ομάδα όσον αφορά τα προβλήματα που έχει γενικά ήταν θείο δώρο. Όταν έρχεται γρήγορα και λύνει και τα πόδια, φεύγει και ο φόβος, ανεβαίνει η ψυχολογία, είναι πολλά πράγματα μαζί. Μετά από καιρό είδαμε τον ΠΑΟΚ πραγματικά να έχει αυτό που λέγαμε την πίεση ψηλά που είχε στο ξεκίνημα της περιόδου, να κάνει ευκαιρίες, να έχει μια αυτοπεποίθηση η οποία προφανώς βοήθησε το πρώτο γκολ. Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε το γεγονός ότι αλλάξατε κάποια πράγματα και μέσα στην ομάδα, δηλαδή είχατε τον Παπαγιαννόπουλο ως αμυντικό μέσο, τον Κάτσε λίγο μπροστά, όλα αυτά δηλαδή αν παίξαν κάποιο ρόλο παραπάνω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εμείς και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήμασταν καλοί. Όχι καλοί, ωραίοι. Γιατί όταν είσαι καλός, κερδίζεις. Είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο καθαρά δικό μας. Μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα το παιχνίδι και δυστυχώς έγινε όχι μόνο ήττα. Έγινε θρίαμβος για τους αντιπάλους και για μας φρίκι. Μια πάρα πολύ άσχημη μέρα, κακιά μέρα για την ομάδα. Αλλά όμως τα στοιχεία ήταν καλά και εκεί. Πήγαμε όλοι μαζί, απλά δεν ευτυχήσαμε να κάνουμε τη δικιά μας την παρουσία, την καλή, να την μετεσιώσουμε σε γκολ. Σήμερα αυτό έγινε. Αν θα πάμε όλοι μαζί, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Και παρόλα τα προβλήματα που είχαμε με πολλούς τραυματισμούς, με τιμωρίες, η ομάδα ανταπεξέλθει. Τελικά ήταν εύκολη αντίθεση στην Βέρεια ή ο ΠΑΟΚ τόσο καλός για ένα τέτοιο τριάρι? Κοιτάξτε, η Βέρεια έχει πολύ καλούς παίκτες. Πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και είναι μια δύσκολη αντίπαλος για τον οποιοδήποτε αντίπαλο εδώ μέσα, περισσότερο, αλλά και έξω, εκτός έδρας. Έχει έμπειρους παίκτες σε όλες τις γραμμές. Και πρέπει να πάμε εμείς όλοι μαζί, κάτι που δεν το είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και όταν θα πάμε όλοι μαζί, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για μας. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος η Βέρεια. Είναι πολύ καλή ομάδα και έχει και πολύ καλό προπονητή. Είναι σε μια δύσκολη φάση σαφώς η ομάδα. Είδαμε σήμερα, είχε λίγο κόσμο, πάω ξύδι στο γήπεδο, έλειπε ο τεχνικός διευθυντής. Πώς και πότε μπορεί να γυρίσει αυτή η κατάσταση, να αλλάξει το κλίμα? Εντάξει, εγώ είπα στα παιδιά ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλο πρεστίζ, με πολύ μεγάλη πίεση από όλες τις πλευρές. Και πρέπει να κερδίσει αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος αυτός ή θα σε πάει ψηλά ή θα σε καταρακώσει, θα σε κάνει κομμάτια. Δεν υπάρχει μέση λύση στον ΠΑΟΚ. Και αυτό συνέβη τώρα και σήμερα και θα συμβεί και αύριο. Θα το περιμένουμε αυτό. Και οι μόνοι που μπορούμε να γυρίσουμε την όλη κατάσταση αυτή είμαστε εμείς. Γιατί εμείς ήμασταν και οι μόνοι υπεύθυνοι που έγιναν όλα αυτά. Δεν ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες εμείς. Σε κανέναν. Μπορεί να λέγονται πάρα πολλά πράγματα, ο καθένας να λέει το δικό του, να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα φέρει τον κόσμο ή δηλαδή θα τον διώξει. Πολύ απλά τα πράγματα. Κάτι ακόμα, νομίζω, συγγνώμη, θα θέλατε να πάρετε θέση. Ο Σύνδεσμος των Ποδοσφαιριστών έβαλε μια ανακοίνωση δυσφήμισης στα απογοή του ΠΑΟΚ. Χαρακτήρισε κάποιες κινήσεις
απέναντι σε παίκτες μειωτικές. Απέναντι. Σε παίκτες της ομάδας μειωτικές. Όπως κάποιες ατομικές προπονήσεις ή κάποιοι παίκτες που προπονούνται δυτικά παίκτωση. Θέλετε να απαντήσετε. Δεν νομίζω ότι έγινε τίποτα τέτοιο από αυτά που λένε. Τίποτα. Δεν είναι αληθές. Δεν τη διάβασα, αλλά δεν είναι τίποτα αλήθεια. Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Θες. Ναι, πότε έγιναν αυτά που λένε? Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να ενημερώνονται και αυτοί πρωτού βγάζουν ανακοινώσεις. Είναι λάθος. Κουτς, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα που έχει προκύψει με το Ζήση Βρέζα και αν θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα το να αποχωρήσει τώρα ο τεχνικός διευθυντής, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται τις τελευταίες μέρες. Εντάξτε, και ο Ζήσης Βρέζας, για το Ζήσης Βρέζα, εμείς φταίμε. Αν η ομάδα πήγαινε καλά, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα, ούτε παρέτηση, όπως και η παρέτηση δική μου πριν από 2-3 αγωνιστικές. Ήταν ένα θέμα καθαρά αγωνιστικό. Την ευθύνη λοιπόν για όσα γίνονται τη φέρνει το αγωνιστικό κομμάτι. Και σε αυτό υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Με πρώτο εμένα και μετά ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω για τον οποιοδήποτε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Κάτι άλλο επιβλέπεται εξωαγωνιστικό. Επειδή γίνεται μια προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια, 2,5 χρόνια από το μεγαλομέτωπο που για να σβήσει τα πλοία του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το οποίο το είχατε πει και εσείς παλιότερα σε ανήμερη στιγμή. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Εάν ο ΠΑΟΚ απελευθερωθεί από αυτά τα χρέη, θα μπορέσει να βάλει τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον? Εγώ δεν αλλάζω τη δήλωσή μου εκείνη που είχα. Σε εκείνη παραμένω. Ναι.